την Πέμπτη προχθές, ναι, είχαμε τη δυνατότητα σε μια πολύ ωραία κοινοβουλευτική κομματική διαδικασία, στην συνεδρία κοινοβουλευτική μας ομάδος, για 7 ώρες να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ποια έπρεπε να είναι η στάση μας ό,τι αφορά το μνημόνιο, αν πρέπει να το ψηφίσουμε ή όχι, και το τι πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα. Ήμουν ένας από τους 60 περίπου βουλευτές που τοποθετήθηκαν, που είχα την άποψη ότι πρέπει να το ψηφίσουμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σκληρά μέτρα, μέτρα με τα οποία διαφωνούμε, και προφανώς το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου είναι πολύ σκληρότερο από τα δύο προηγούμενα, αλλά απλά και μόνο γιατί έπρεπε να σιγουρέψουμε πάση θυσία την παραμονή της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Με αυτή τη λογική λοιπόν τελικά επικράτησε με μια πολύ μικρή έτσι, διαφορετική άποψη, με μια πολύ μικρή μειοψηφία η άποψη ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το μνημόνιο, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι αυτή είναι και η τελευταία φορά ότι αφού ψηφίσουμε το μνημόνιο και διασφαλίσουμε την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στο Ευρώ, την αμέσως επόμενη μέρα θα πρέπει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ να αναζητήσει νέες συμμαχίες εντός της υπαρχούσης Βουλής, και βεβαίως εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους συμμαχίες, για να σχηματίσει μια κυβέρνηση που θα έχει την δυνατότητα, την πλειοψηφία, την αυτοδυναμία να μπορεί να ψηφίσει τα επόμενα μέτρα, είτε να πάει στη χώρα σε εκλογές. Είναι δικιά του επιλογή. Εμείς δεν θέλουμε τις εκλογές. Θεωρούμε ότι για τον τόπο δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι καλύτερο οι εκλογές. Όμως απ' την άλλη είναι ένα θέμα το οποίο δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το κοινοβούλιο. Έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει μια κυβέρνηση μειοψηφία. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι από τώρα και πέρα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και μάλιστα τους εφαρμοστικούς νόμους που θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα σκληροί.